Περήφανη για τη σπουδαία ερευνητική δουλειά του ΕΛΚΕΘΕ, δήλωσε από τις εγκαταστάσεις του Ερευνητικού Κέντρου η Υφυπουργός Ανάπτυξης Ζωή Ράπτη. Η κυρία Ράπτη τόνισε πως η κυβέρνηση έχει ενισχύσει το ΕΛΚΕΘΕ, διαθέτοντας πόρους τόσο για τις κτηριακές του εγκαταστάσεις, όσο και για τον τεχνολογικό του εξοπλισμό. Είμαστε περήφανοι για τη δουλειά που κάνει και για το λόγο αυτό, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, έχουμε ήδη ενισχύσει και εντάξει έργα τα οποία ενισχύουν και το ΕΛΚΕΘΕ σε ό,τι αφορά την κτηριακή του υποδομή, αλλά και τον τεχνολογικό του εξοπλισμό, ο οποίος είναι απαραίτητος για τις έρευνές του. Αυτή η επίσκεψη ταυτίζεται χρονικά με την εκτέλεση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία σηματοδοτούν μια νέα εποχή ουσιαστικά για το κέντρο. Οι έρευνες, οι προοπτικές αλλά και τα προβλήματα που καταγράφονται συζητήθηκαν εκτενώς μεταξύ της Υφυπουργού Ανάπτυξης και του Διευθυντή του ΕΛΚΕΘΕ. Όπως επισημάνθηκε, θα ενισχυθεί η προσπάθεια για την απόκτηση νέου ωκεανογραφικού σκάφους που θα στηρίξει τις έρευνες του ΕΛΚΕΘΕ. Αντιμετωπίζουμε μερικά προβλήματα. Τα συζητήσαμε με την κυρία Υπουργό και ευτυχώς έχουμε τη θετική της διάθεση, προθυμία να βοηθήσει. Το ένα είναι το θέμα του πεπαλαιωμένου πλέον και πολύ δύσκολο στη χρήση του ωκεανογραφικού σκάφου του Αιγαίου. Βεβαίως θα επιταχύνουμε και την προσπάθειά μας να αποκτήσουμε ένα μεγαλύτερο πλοίο, το οποίο θα μπορέσει να στηρίξει περισσότερο τις ωκεανογραφικές έρευνες, τις οποίες πραγματοποιεί το ΕΛΚΕΘΕ. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΕΛΚΕΘΕ έκανε διαμαρτυρία, κάνοντας λόγο για θεσμική και οικονομική υποβάθμιση των δημόσιων ερευνητικών κέντρων. Από την πλευρά της, η Υφυπουργός υποστήριξε πως έχει ήδη ενισχυθεί με χρηματοδοτικά εργαλεία και νέους ερευνητές, ενώ παράλληλα επισήμανε πως το Υπουργείο θα εξετάσει τις προτάσεις των εργαζομένων. Το ΕΛΚΕΘΕ έχει ήδη ενισχυθεί με πάνω από 30 νέους ερευνητές και παράλληλα εκείνο το οποίο μελετούμε είναι τις προτάσεις που έχουν δώσει οι εργαζόμενοι. Εγώ θα κάνω μαζί τους μία συνάντηση αναλυτική για τα δικά τους αιτήματα, αλλά όπως ακούσατε και προηγουμένως, η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία με συγκεκριμένα πραγματικά χρηματοδοτικά εργαλεία το ενισχύει.